Θα πάω τώρα σε μία επιστήμονα που είναι και ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος. Έχουμε ξανασυνομιλήσει στο παρελθόν για άλλες καταστάσεις στα σχολεία μαζί της, την κυρία Κρυσταλλή Αποστόλου, η οποία επίσης είναι οικογενειάρης, μάνα, και δεν είναι μόνο το επιστημονικό. Καλημέρα κυρία Αποστόλου. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω να μου πείτε αρχικώς πώς νιώθετε. Φαντάζομαι πως όλοι μας νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε μπει στη θέση αυτού του παιδιού, όπως πολύ καλά είπατε κι εσείς. Είναι ευθύνη όλων μας. Δεν είμαστε εμείς οι νοικοκυρέοι και όλα βρίσκονται εκτός της πόρτας μας και εκτός του σπιτιού μας. Είναι ευθύνη όλων μας και ειδικά όλοι όσοι έχουμε παιδιά, νιώθουμε νομίζω μια παραπάνω ευθύνη να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά του κόσμου, όχι μόνο τα δικά μας. Πολύ καλά το λέτε. Είναι σημεία των καιρών αυτά, κυρία Αποστόλου? Δυστυχώς όχι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το όταν μιλάμε για βιασμό, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για βιασμό, αναφερόμαστε σε μια πράξη απόλυτης βίας. Δεν έχει σχέση με τη σεξουαλικότητα και είναι μια σαντιστική πράξη που έχει να κάνει με επιβολή και με κυριαρχία. Εδώ το θύμα θεωρείται ιδιοκτησία του θήτη. Το τελευταίο διάστημα πολλές υποθέσεις έχουν βγει στην επικαιρότητα. Δεν είναι σημείο των καιρών. Πρόκειται δυστυχώς για ένα φαινόμενο που είναι πολύ συχνό, πολύ πιο συχνό από ό,τι φανταζόμαστε. Και αν θέλετε να μιλήσω και με νούμερα, μελέτες δείχνουν ότι 1 στα 4 κορίτσια και 1 στα 8 αγόρια κακοποιούνται σεξουαλικά πριν από την ηλικία των 18 ετών. Και αν θέλετε να είμαι ακόμα και πιο σαφής, το 80% των πράξεων αυτών είναι από κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά το θύμα. Mm. Μπορεί να είναι ένα άτομο από το οικογενειακό του περιβάλλον, από το φιλικό περιβάλλον, κάποιος γείτονας, κάποιος δάσκαλος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρά είναι όλα αυτά για τα οποία μιλάμε. Πείτε μου κάτι, καλά το θέτετε εσείς. Αυτό που του δίνει μια ένταση έως υπερένταση είναι, την έχετε ακούσει από την πρώτη στιγμή που έσκασε αυτή η ιστορία, η ατάκα έπεσε από τα σύννεφα. Αν είναι δυνατόν, δεν το περίμενα. Υπεράνω πάσης υποψίας. Μα ο καλύτερος άνθρωπος βοηθούσε. Ναι, έτσι ακριβώς. Έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς προβάλλουν τον εαυτό τους, έτσι ώστε να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που περιβάλλουν και ειδικά των παιδιών. Άρα όλοι πέφτουμε από τα σύννεφα όταν ξαφνικά ένας άνθρωπος που βοηθάει στην κοινωνία, είναι στην εκκλησία, βοηθάει στα σχολεία, ξαφνικά βρίσκεται να είναι υπεύθυνος για τόσο σημαντικές εγκληματικές πράξεις. Το παιδί αυτό καθ' αυτό στο χειρισμό της υπόθεσης, γιατί πολλοί υποστηρίζουν, και εγώ είμαι ανάμεσα αυτούς, ότι εδώ υφίσταται μια δεύτερη κακοποίηση. Τέλειωσε η κακοποίηση στο κορμί του και στην ψυχή του από αυτή τη μορφή της βίας, όπως είπα, της ομής βίας και επιβολής, και έχει αρχίσει η κακοποίηση της επικοινωνίας. Κάνουμε λάθος, είμαστε υπερβολικοί? Κοιτάξτε, δεν θα μιλήσω μόνο για αυτό το παιδί. Θα μιλήσω γενικότερα για τα παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Εδώ τα θύματα δυσκολεύονται να επεξεργαστούν με λέξεις και να συζητήσουν αυτό που τους έχει συμβεί. Όταν ερωτούνται, οι λέξεις που περιγράφουν το γεγονός δεν βιώνονται μόνο σαν σύμβολα, αλλά σαν το ίδιο το γεγονός. Τα θύματα λοιπόν ξαναζούν αυτό το ψυχικό τραύμα. Ξαναζούν το γεγονός στον πραγματικό του βαθμό, με όλο τον τρόμο και όλη τη βιαιότητα. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή πώς αισθάνεται αυτό το παιδάκι που πώς πρέπει να κλειστεί σε ένα κλουβί, να μην βλέπει τηλεόραση, να μην έχει τους δημοσιογράφους απ' έξω. Είναι αυτό που λέμε η ανθρωποφαγία. Το θύμα βιώνει και ξαναβιώνει το βιασμό του. Άρα όταν ακούμε συμπληρωματική κατάθεση και ξανά συμπληρωματική κατάθεση, είναι αυτού ξανά μανά από την αρχή. Βέβαια. Αυτό μας λέτε, για να τα καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνουν όλα αυτά. Σας κάνει εντύπωση στην υπόθεση αυτή ότι επικοινωνιακά, βεβαίως δεν είναι το τομέα σας, αλλά αρχίζουμε και επικεντρωνόμαστε στο οικογενειακό περιβάλλον? Όχι, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, διότι όπως σας είπα και πριν, τα περισσότερα σεξουαλικά εγκλήματα γίνονται μέσα από την οικογένεια. Είναι σε πολύ κοντινό οικείο περιβάλλον. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε και οι ψυχολόγοι και περισσότεροι εγκληματολόγοι φυσικά είναι μέσα στην οικογένεια και στο ευρύ οικογενειακό πλαίσιο τι συμβαίνει, για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα πώς έχουν προκύψει όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Εδώ τα χαρακτηριστικά μιας πολυμελούς οικογένειας με σοβαρά προβλήματα
δεν αναδεικνύουν και την απίσχαση του ρόλου του κράτους, του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόληψης. Διότι ακούω εδώ, ο πατέρας είναι τοξικομανής 6 μέρες, το λένε όλοι. Σήμερα συνελήφθη για ποσότητα που βρέθηκε στο σπίτι. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, Γιώργος. Ακούω ότι η μάνα δεν τα έφερνε βόλτα και προσπαθούσε να βρει πόρους. Χαίρομαι πολύ. Πού είναι το κράτος πρόνοιας? Δηλαδή, και μόνο ότι χθες τα 7 παιδιά, 8, μείναν μέσα στη Γαδά σε ειδικό θάλαμο, δεν δείχνει ότι δεν υπάρχουν καν κοιτώνες κοινωνικοί να μπορούν με ψυχολόγους? Έχει ψυχολόγους, αλλά μέσα στην Γαδά. Να, ζητήματα. Η αστυνομία παρέχει ψυχολογική υποστήριξη. Ωραία, αλλά θα μπορούσε αυτό να είναι αυτό πιο οργανωμένο για να μην φτάνουμε στο σημείο που. Όχι, εδώ δεν είναι ευθύνη της αστυνομίας, λέω εγώ. Αυτό σας ρωτώ, κύριε Αποστόλου. Δεν είναι ευθύνη ενός κράτους αν είχε κοινωνικές δομές αυτά τα παιδιά? Θα σας πω κάτι άλλο. Οι σεξουαλικοί εγκληματίες είναι μια ειδική κατηγορία παραβατών του νόμου. Όμως δεν έχουν καμία διαφορετική μεταχείριση από τους υπόλοιπους παράνομους. Κλείνουν λοιπόν στη φυλακή για να εκτίσουν την ποινή τους και κατόπιν αποφυλακίζονται και ξαναμπαίνουν στην κοινωνία. Είναι ελεύθεροι λοιπόν μετά την ποινή τους να επαναλάβουν το σεξουαλικό τους έγκλημα και την κακοποίηση και τον βιασμό και την δολοφονία των παιδικών ψυχών. Θέλω να τονίσω ότι η φυλακή δεν μπορεί να λειτουργήσει σοφρονιστικά σε άτομα που πάσχουν από σεξουαλικές διαταραχές. Γιατί αυτού του είδους εγκληματίες πάντα θα παρασύρονται από τις σκοτεινές ορμές και καμία λογική, κανένας φόβος τιμωρίας δεν είναι ικανά να τους αναχαιτήσουν. Μάλιστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ τώρα πολύ, το εξής πάνω σε αυτή την υπόθεση. Η μονοκαλλιέργεια τις τελευταίες ώρες μόνο στις ευθύνες του οικογενειακού περιβάλλοντος σας βάζει στα αίματα? Και επειδή έχετε... Είναι αυτός ο στουρθοκαμιλισμός που κάνουμε όλοι. Κρυβόμαστε και βλέπουμε, ρίχνουμε όλες τις ευθύνες εκτός από τον εαυτό μας, εκτός από την οικογένειά μας. Δεν είναι έτσι. Όλοι έχουμε ευθύνη. Όταν εγώ είμαι γείτονας και βλέπω ότι ένα κοριτσάκι μικρό πηγαίνει με κάποιον άνθρωπο, δεν είναι ο μπαμπάς της, δεν είναι ο θείος της. Και παρατηρώ έτσι μια συμπεριφορά η οποία δεν φαίνεται φυσιολογική. Εγώ πρέπει να πάρω. Υπάρχουν τόσες γραμμές υποστήριξης, αν δεν θέλω να απευθυνθώ κατευθείαν στην αστυνομία, που να δηλώσω το γεγονός. Όταν εγώ λέω όχι τώρα και πού να μπλεκτώ και τι θα γίνει, άστο καλύτερα, δεν πειράζει. Έχω φυσικά ευθύνη για αυτό το πράγμα. Λέει εδώ ένας ακροατής, κοιτάξτε, λέει, κυρία Αποστόλου, καλά το είπατε εσείς, και οι κάμερες και από την κλειδαρότρυπα, άλλο αυτό στο όνομα του ρεπορτάζ, πληροφορίες άσχετες και αχρίαστες με την ανάδειξη της υπόθεσης, πώς το ξάπλωναν και τα λοιπά. Ναι, λοιπόν, στου θύματος το σπίτι φούλοι κάμερες, στον θητών καθόλου κάμερες και παλιότερα. Τι συμβαίνει εδώ, τι αντίληψη είναι, λέει αυτή? Μακάρι να μπορούσα να το απαντήσω όπως θα έπρεπε, αλλά βρισκόμαστε δυστυχώς στον αέρα και δεν μπορώ να εκφραστώ όπως πρέπει. Συνήθως, και γι' αυτό πάντα γίνεται, τα θύματα είναι αυτά που στοχοποιούνται. Γι' αυτό και από, είτε είναι ενήλικες είτε είναι μικρά παιδιά, δεν μπορούν να μιλήσουν. Γεμίζουν με ενοχές, με ντροπή. Αντί να ρίχνουμε λοιπόν την ευθύνη στο θήτη, όλα τα μάτια μας πέφτουν στο θύμα. Γι' αυτό και η κοινωνία μας πάει τόσο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η συμπεριφορά ημών των δημοσιογράφων, των μέσων, είναι αυτή που πρέπει? Θα έπρεπε να εστιάσουμε, να εστιάσετε τώρα, δεν μιλάτε, δεν είμαι εγώ δημοσιογράφος. Όχι, όχι, πώς την κρίνετε, με συγχωρείτε όμως, έχετε εμπειρία με παιδιά. Υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι. Προφανώς, δεν είναι όλα τα χέρια ίδια, αλλά τα δάχτυλα ίδια, αλλά κοιτάξτε όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των mainstream, άντε να χρησιμοποιήσω μια ελληνική έκφραση, μας έχουν δώσει ό,τι πτυχή θέλετε, στάση, τόπο, σημείο, λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, αχρίαστες, εκτός από το ζουμί. Ποιο είναι το κύκλωμα, ποιοι εμπλέκονται. Ακριβώς. Έτσι, αυτά θα έπρεπε να είναι. Πώς λειτουργούν, πώς γίνονται τα στισίματα. Βγαίνουν κανένα δύο άνθρωποι της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που κάτι ξέρουν. Πάνε να το πούν 2 λεπτά έξω από την παράγκα. Εδώ ενδιαφέρει άλλο πράγμα. Καταλάβατε, αυτό σας ρωτώ. Ναι. Ας εστιάσει ο κάθε επαγγελματίας λοιπόν σε αυτό που ηθικά μπορεί να κάνει για να μπορέσει μια τέτοιου είδους υπόθεση να βγει στο φως όπως πρέπει να βγει.
Αυτό είναι ευθύνη του καθενός και του κάθε δημοσιογράφου. Αν τον δημοσιογράφο τον ενδιαφέρει να έχει ακροματικότητα, να έχει θεματικότητα, είναι τελείως διαφορετικό από έναν άνθρωπο που θέλει να βοηθήσει στην διερεύνηση αυτού του εγκλήματος, στην εξιχνίασή του και να μην υπάρξει κάτι άλλο, στην παρεμπόδιση μιας μετέπειτα τέτοιου είδους πράξης. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα ότι η κυρία Αποστόλου καλά κάνει και το προσεγγίζει με ευαισθησία, όμως μου γράφουν εδώ το θέμα δεν είναι μόνο το θύμα, είναι η ανικανότητα αυτής της οικογένειας που δεν έχει ούτε πλάτες ούτε επώνυμη σε αυτή την ιστορία, μάλλον αυτή θα πληρώσει το μάρμαρο, το συμμερίζεστε? Πάντα υπάρχει σε κάθε υπόθεση ένα εξελαστήριο θύμα. Μάλιστα. Φυσικά. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, πολλοί αναρωτιούνται, εσείς το είπατε εξ αρχής, ότι συνήθως έτσι συμβαίνει. Αυτό που θεωρούμε υπεράνω υποψίας είναι υποψία. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εν δυνάμει. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια γενικεύση. Όμως σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Τι πάει, πολλή αρρώστια έχει βγει απάνω. Τι πάει στραβά? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν θέλετε να δούμε μαζί κάποια χαρακτηριστικά των, των παιδόφιλων και των παιδεραστών. Μια χαρά το είπατε. Θα ξεκινήσω από μια το χαρά γεγονός το ότι πάτε. Υπάρχει παιδόφιλων, παιδεραστών, ναι, και παιδοβιαστών είναι ο νέος νεολογισμός, παιδόφιλων και παιδεραστών και όχι πελατών. Άλλο όχι αυτό, βέβαια. Πελατών, ακούω. Από χθες μου έχει κάτσει εδώ, συγγνώμη κύριε Αποστόλου, λες και μπαίνανε και παραγγέλανε μια μερίδα πατσά. Ο πελάτης, ναι, ο πελάτης. Μάλιστα. Πάνω από το 50% αυτών των ατόμων έχουν και οι ίδιοι κακοποιηθεί στην παιδική τους ηλικία. Είναι λοιπόν άτομα που μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που μπορεί να υπήρχε ένας αυταρχικός μπαμπάς και απαγορευτικός, να τους εμπόδισε στη φυσιολογική σεξουαλική τους ανάπτυξη και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα να είναι επιρρεπής σε διαστροφές. Αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι αποξενωμένοι, δεν έχουν καλές δουλειές. Συνήθως τα επαγγέλματά τους έχουν να κάνουν με παιδιά. Μπορεί να είναι δάσκαλοι, μπορεί να είναι γυμναστές, μπορεί να είναι προπονητές. Γιατί τους ενδιαφέρει και θέλουν να είναι κοντά σε ένα περιβάλλον όπου να έχει να κάνει με παιδιά. Τώρα το παιδί αντικείμενο της διαστροφής τους μπορεί να είναι ή από ένα κοντινό οικογενειακό περιβάλλον ή και ξένο προς αυτό. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να είναι, δεν τους ενδιαφέρει το φύλο, αν και περισσότερο είναι τα αγόρια που βάλλονται από ό,τι τα κορίτσια και να είναι προεφηβικής ηλικίας, δηλαδή από 7 μέχρι 13-14 ετών. Γι' αυτό πολύ μεγάλη προσοχή στους γονείς όταν βλέπουν ότι υπάρχει μια ανάρμοστη, έτσι, ύποπτη συμπεριφορά, ακόμα και από κάποιο φίλο, από κάποιο συνεργάτη, από κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Δηλαδή, αν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι στο περιβάλλον μας και ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά από ό,τι για τους ενήλικες, αν προσφέρεται επίμονα, χωρίς κάποιο οικονομικό όφελος να κρατήσει τα παιδιά, να μας κάνει δουλειές, να τα μεταφέρει, αν εμπλέκεται σε δραστηριότητες με τα παιδιά, ενώ δεν είναι παρόντες οι ίδιοι οι γονείς. Αν είναι τα φιλαράκια του τα παιδιά, αν τους κάνει δώρα, αν τα αγγίζει κάπως παράξενα, τα κοιτάζει κάπως παράξενα, όλα αυτά πρέπει να φέρουν τους γονείς έτσι να τους προειδεάσουν για να προσπαθήσουν να διερευνήσουν μήπως κρύβεται τίποτα άλλο πίσω από αυτές τις συμπεριφορές. Άρα το βασικό είναι να υπάρχει ένα μήνυμα επικοινωνίας γονιών και παιδιών, όπου και το παιδί να μπορεί να μιλά ανοιχτά για ό,τι το προβληματίζει. Αν δεν υπάρχει αυτό, ακόμη και να θέλεις να αντιληφθείς, το παιδί δεν θα μιλήσει. Κάνω λάθος? Θα σας πω κάτι εδώ πολύ σημαντικό. Όλα τα εγκλήματα φωνάζουν. Η κακοποίηση όμως και ο βιασμός του σώματος και της ψυχής ενός παιδιού ουρλιάζει. Ακόμα και αν δεν μπορεί να μιλήσει ένα παιδί, αν δεν έχει μάθει από μικρή ηλικία να εμπιστεύεται τους γονείς του και να εκμυστηρεύεται πράγματα που το αποσχολούν, υπάρχουν συμπτώματα στο σώμα του που θα δείξουν ότι κάτι του συμβαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ένας γονιός μπορεί να τα παρατηρήσει αυτά, αρκεί να αφιερώσει λίγο χρόνο.
Να σας βάλω. Μπορούμε δηλαδή να δούμε μια αλλαγή στην περιφορά του παιδιού, πως στον ύπνο. Πολύ συχνά λένε τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί βλέπουν εφιάλτες. Ειδικά στις μικρές ηλικίες που τα παιδάκια δεν μπορούν να εκφραστούν, εκφράζονται μέσω της τέχνης, μέσω της ζωγραφικής. Μπορούμε να δούμε δηλαδή στις ζωγραφιές τους θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο που δεν συνάδουν με την ηλικία τους. Να έχουν επίσης σεξουαλική συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με την ηλικία τους, παίζοντας κάποιο παιχνίδι, με κάποιες κούκλες, με κάποιο συμμαθητή τους, συμμαθητριά τους. Αν τα παιδάκια μας αυτά παλινδρομούν σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης, ενώ έχουν ξεπεράσει, ας πούμε, πηγαίνουν κανονικά στην τουαλέτα, ξαφνικά κατουργούνται πάνω τους. Αν φοβούνται κάποια πρόσωπα που δεν φοβόντουσαν πιο πριν, κάποια μέρη που δεν θέλουν να ξαναπάνε. Και άλλα αρκετά, δηλαδή όταν έρχονται στο σπίτι με τα ρούχα τους κάπως τσαλακωμένα, λερωμένα, αν εμφανίζουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να καθίσουν για λόγους που δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που μας δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι δυνατόν ένας γονιός να τα αγνοήσει. Το λέτε καλά εσείς αυτό και καλά κάνετε, αλλά σας έχω μια δύσκολη ερώτηση. Αυτά σε οικογένειες με τον μίνιμουμ συνεκτικό ιστό και κρίκους. Τι γίνεται με οικογένειες που είναι για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, ενδοοικογενειακούς σχεδόν διαλυμένες ή υποβαθμισμένη ζωή τους δεν τους έχει δώσει καν το περιθώριο, να το πω έτσι, να ασχοληθούν. Τι θέλω να πω. Χωρίς αυτό να απαλλάσσει από τις ευθύνες η μάνα και ο πατέρας και η μάνα ειδικά. Η μεγάλη ιστορία, αλλά προσέξτε εδώ. Μιλάτε για μια οικογένεια εννιαμελή, με πατέρα τοξικομανή, με μια μάνα που παίρνει ένα τρίμηνο επίδομα. Αυτά τα στοιχεία έχουν βγει. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν μιλάμε για μια κατάσταση, καλά το είπατε, που παίνεται, γιατί παινιά είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε για απόλυτη εξατλίωση και φτωχοποίηση. Πρώτον, δεν γίνεται ευάλωτη αυτή η κοινωνική ομάδα, αυτή η οικογένεια. Δεύτερον, έχει τη δυνατότητα, την πολυτέλεια κάποιος να παρατηρήσει. Να, πήγε το παιδάκι στους θείους, από ό,τι έχουμε μάθει, για πρώτη φορά διακόπες και αμέσως τσίμπησαν αυτά που λέτε, γιατί οι άνθρωποι είχαν ένα άλλο περιβάλλον. Εδώ δεν υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Το ίδιο το παιδί με κάποιο τρόπο προσπάθησε να περάσει υποσυνείδητα και έμεσα το μήνυμα ότι χρειάζομαι βοήθεια. Γιατί αν ήθελα θα μπορούσε πολύ καλά να κρυφτεί και να μην το καταλάβει κανείς. Mm-hmm. Αυτό που κάνουν τα παιδιά στις μικρότερες ηλικίες είναι όταν δεν βρίσκουν το σωστό γονεϊκό πρότυπο θα προσπαθήσουν να το αντικαταστήσουν. Ένας γονιός που δεν είναι επαρκής θα επικατασταθεί με έναν δάσκαλο, με έναν γυμναστή, με μια θεία. Όταν υπάρχει σωστή εκπαίδευση, μπορεί η κοινωνία, το σχολείο να μπει και να πάρει αυτή τη θέση. Και όταν, κυρία Αποστόλου, αυτός ο άνθρωπος, μια χαρά το λέτε, αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, υπεράνω υποψίας, που φωτογραφίζεται με επώνυμους καλλιτέχνες, όλοι οι επώνυμοι έχουν, με διάσημους, γνωστούς, εν πάση περιπτώσει, δημόσια πρόσωπα, πολιτικούς, είναι τοπάρχης, κομματάρχης, γίνεται εκεί οι εκδηλώσεις, όλοι θα πάνε εκεί, θα προστρέξουν. Γιατί να μην εμπιστευτεί αυτόν τον άνθρωπο και η οικογένεια και το παιδί. Θέλω να πω δηλαδή, όσο είναι η ευθύνη της μάνας, αν τα γνώριζε όλα όπως φαίνεται, χειρότερη ευθύνη είναι αυθηνού, ο οποίος έδωσε τη διέξοδο. Κάνω λάθος? Περάνω υποψίας ήτανε. Δεν κάνετε καθόλου λάθος, αλλά πρέπει όσοι ασχολούνται με παιδιά να είναι σε επαγρύπνηση συνεχώς. Όταν λοιπόν εγώ είμαι δασκάλα και έχω στην τάξη μου ένα παιδάκι που βλέπω αλλαγές στην συμπεριφορά του, καλούμαι να μιλήσω σε κάποιον ανώτερο. Εγώ έχω την ευθύνη αυτό το παιδί να το βοηθήσω. Με όποιον τρόπο. Άρα είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας αυτό που είπαμε. Φυσικά οι κύριοι Παντελίδες εκ των υστέρων, αλλά εκ των προτέρων δεν βρέθηκε κανείς. Όλα αυτά που περιγράφεται. Μάλλον το παιδί με κάποιο τρόπο μιλούσε για το ζήτημα. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση το παιδάκι να μην φώναζε θέλω βοήθεια. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτές οι κινήσεις μπροστά στους θείους ήταν ένας τρόπος να πει βοηθήστε με. Και έτσι και έγινε. Αν δεν ήθελα να το καταλάβουν δεν θα το καταλάβαιναν. Το έκανα όμως με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να κινηθούν κάποια πράγματα. Κυρία Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω.
Να σας ζητήσω συγγνώμη για την ένταση, γιατί εσείς καλά τα λέτε και. Τι λέτε τώρα. Ελπίζω ένταση να... έχουμε όλοι μας. Προσπαθούμε να το εκλογικεύσουμε όλο αυτό και να δώσουμε μια κάποια λύση. Και να δεν ξέρω, κι εγώ έχω χάσει τα λόγια μου πραγματικά. Συνεχώς κάθε μέρα ανοίγουμε την τηλεόραση και κάτι καινούριο συμβαίνει. Κάτι καινούριο συμβαίνει και λέμε δεν είναι δυνατόν. Πού μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς θα προστατέψουμε τα παιδιά μας. Αυτό κάθε γονιός έχει πλέον ένα βάρος στην καρδιά του με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν ξέρει πώς να προστατέψει τα παιδιά μας. Ας είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Τα παιδιά, ακόμα και αν δεν μιλήσουν με λόγια, θα μιλήσουν με το σώμα τους, θα μιλήσουν με το βλέμμα τους. Ένας γονιός λίγο χρόνο, ποιοτικό, να έχει με το παιδί του και αν από μικρή ηλικία ασχοληθεί και το μάθει να εμπιστεύεται, να μιλάει, να μην φοβάται, να μην νιώθει ντροπή, να μην νιώθει ενοχή, θα μπορέσει να βρει τον τρόπο να το βοηθήσει. Και να αποφύγουν καταστάσεις που είναι τόσο τραυματικές και μένουν ανεξίτηλες στις ψυχές των παιδιών που δεν μπορέσουν να ξεπεράσουν με τίποτα. Παρακαλώ πολύ, ακούστε ένα ερώτημα από τη Θεσσαλονίκη. Έρχεται από το φίλο μου τον Κούλη, καθημερινός ακροατής. Κυρία Αποστόλου, όσες φορές περιγράψατε πώς θα διαπιστώσουμε προβληματική σχέση ενήλικου-ανήλικου, τα λέτε πολύ γενικά, λέει, και επαναλάβατε πολλές φορές περίεργη συμπεριφορά και κάτι δεν πάει καλά. Αν ο καθένας προσπαθεί να το ερμηνεύσει αυτό, τότε όλοι είμαστε ιονοί ένοχοι. Μήπως μπορείτε να μας πείτε εν τέλει να αποκοπούν τα παιδιά εντελώς από ενήλικους πέραν των γονιών και άντε δύο δηλωμένων ακόμη έτσι για να βγάλουμε άκρη? Δεν είπε αυτό η γυναίκα, προς Θεού. Κοινωνικοποίηση είναι παιχνίδι αναγκαίο και απαραίτητο. Μεγαλώσουμε και εμείς και θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με το φόβο. Όταν όμως το παιδί έχει εκπαιδευτεί να αντιλαμβάνεται, το παιδί ξέρει, καταλαβαίνει ότι αυτό, όταν κάποιος το προσεγγίζει ή το ζητάει κάποια πράγματα, ότι δεν είναι μέσα στο όριο του φυσιολογικού. Αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει όταν έχει εκπαιδευτεί από εμάς είναι να μας μιλήσει, να μην φοβηθεί. Και εγώ είμαι μαμά, πέρα από τον παιδοψυχολόγο, και το πρώτο πράγμα που είπα στο παιδί μου είναι: αν αισθανθείς ότι κάποιος σου φέρεται κάπως περίεργος, και να είναι φίλος μας, να μπαίνει στο σπίτι μας, να είναι συγγενής μας. Αν σε κοιτάξει κάπως περίεργα και εσύ το αισθανθείς αυτό, αν σε αγγίξει κάπως περίεργα, θα ήθελα σε παρακαλώ να μου το πεις. Εκπαίδευση πλέον γίνεται από πολύ νωρίς και με κάποιους τρόπους και στα σχολεία και με σεμινάρια γονέων. Το παιδί μπορεί να μάθει να προστατεύει το σώμα του, μπορεί να μάθει τα όρια του, να ξέρει ότι δεν αγγίζουμε. Σε κάποια, δεν είναι επιτρεπτό να αγγίξουμε σε κάποια σημεία του σώματος μας. Αυτό το σημείο του εσώρουχου απαγορεύεται. Δεν είναι επιτρεπτό να μας βάλει ο άλλος να δούμε κάποια πράγματα που δεν θέλουμε, να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Και ο φίλος ο Σάκης, το πάει πιο κοινωνιολογικά, είναι εξαιρετικό όμως. Με αυτό το political correct των ημερών μας, τελικά γίνεται το τσουβάλιασμα. Γιατί είναι άλλο ο παλιόγερος του χωριού που στρίμωξε κάποια και τη βίασε, ή ο ψυχάκιας ή χίλια δυο, και άλλο έχουν δύναμη και εξουσία, σε βιάζω. Είναι ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό, κατά τη γνώμη μου, λέει ο Σάκης. Στο Κιλελέρ, οι κοτσαμπάσιδες είχαν βιάσει τους πάντες και ήταν τόσο μεγάλο το θέμα που ακόμη και η ταινία Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο, εξαιρετική ταινία πρέπει να πω, το έθιξε ξεκάθαρα σε πολύ πολύ δύσκολα χρόνια έκφρασης. Οι κοτσαμπάσιδες αυτοί είναι και δεν έφυγαν ποτέ. Ό,τι και να έχει κάνει, δεν έχει κάνει αυτή η μάνα που ενδεχομένως έχει ευθύνες. Άρα εδώ μήπως είναι διαφορετικής λέιφης, δηλαδή δεν είναι το κλασικό ο ψυχάκιας, ο παλιόγερος, αλλά εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βιάζω γιατί έχω την εξουσία και τη δύναμη. Οι βιαστές, αυτού του είδους οι παιδεραστές, είναι διαστροφικοί άνθρωποι. Γενικότερα για τους βιασμούς και αυτό που αναφερθήκατε, οι βιασμοί αναφέρονται σε μια πράξη επιθετικότητας και εξουσίας. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είναι διαστροφή. Είναι μια διαφορετική στάση προσωπικότητας. Ο διαστροφικός άνθρωπος έχει μια διαφορετική στάση προσωπικότητας, η οποία καλύπτει μορφές παρέκκλησης του σεξουαλικού αισθήματος σε σχέση με μια νόρμα. Τα διαστροφικά λοιπόν άτομα αντλούν ευχαρίστηση με το να προκαλούν πόνο στον άλλο, σεξουαλικής μορφής. Ο άλλου τύπου βιασμοί, αυτό που λέτε σε πολέμους, δηλαδή, έχει να κάνει και με την ισχύ και την... Αναλύουμε άλλα κομμάτια τώρα. Για να μην φύγουμε από το δικό μας κομμάτι, εδώ μιλάμε για μια διαστροφή. Και πρέπει η εγκληματολογία, το νομικό κομμάτι του κόσμου να το δει τελείως διαφορετικά. Κυρία Αποστόλη, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δυστυχώς σήμερα δεν μιλήσαμε με ευχάριστους όρους για θέμα που... γιατί υπάρχουν και τα όμορφα ζητήματα, αλλά τι να κάνουμε. Καλημέρα, να είστε καλά.